Γεια σας, φίλοι του Time TV. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Δημήτρη Μούρσα, σύμβουλο επιχειρήσεων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Ο κύριος Μούρσας έχει background marketing και δημοσίων σχέσεων και είναι σήμερα ο καταλληλότερος άνθρωπος για όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δραστηριότητα στην Κίνα και θα μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το τι ακριβώς ισχύει με την αγορά της Κίνας, τη μεγάλη αυτή αγορά και την Ελλάδα. Πρόσφατα ο Πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί την Κίνα. Ποιοι ήταν οι λόγοι επίσκεψης και τι ακριβώς είναι τα νεότερα μετά την επίσκεψή του? Μπορούμε να προσδοκούμε σε κάτι νέο, νέες επενδύσεις? Πού ακριβώς βρισκόμαστε? Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Μανούση, για την πρόσκληση. Θα πω πράγματι ότι είναι το δεύτερο ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού το τελευταίο διάστημα στην Κίνα. Έγινε στα πλαίσια του μεγάλου One Belt, One Road Forum που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο τον προηγούμενο μήνα. Ήταν ένα φόρουμ που είχε παρουσία πάνω από 30 χωρών, προέδρων ή πρωθυπουργών από 30 χώρες, πλάς κάποιες άλλες χώρες που ήρθαν με υπουργούς. Ήταν ένα τεράστιο φόρουμ. Στα πλαίσια αυτού του φόρουμ υπήρχαν συναντήσεις και παράπλευρες συναντήσεις με τους υπουργούς που τον πλαισίωναν τον πρωθυπουργό. Μεγάλες συμφωνίες υπογραφτήκαν. Μία από αυτές της ZTE, γύρω στα 500 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι ακούσαμε με την Fortinet, την ανάπτυξη του δικτύου της Fortinet. Μία άλλη πολύ καλή συγκυρία ήταν η επένδυση της State Grid, της China State Grid, με τον ADMIE. Ξέρετε ότι το Νοέμβριο του 2016 έγινε η πρόταση για το 24% του ADMIE, γύρω στα 320 εκατομμύρια ήταν αυτή η επένδυση, ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη μετά την Costco για τη χώρα μας. Τελικά 11/5 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού έδωσε το πράσινο φως, συνέπεσε με το ταξίδι του Πρωθυπουργού και πραγματικά βλέπουμε ότι οι σχέσεις όλο και αναπτύσσονται. Πώς βλέπει σήμερα η Κίνα την Ελλάδα? Θέλω να δούμε εδώ δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε τον τομέα των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων προς την Κίνα. Ποια είναι αυτά? Είναι μόνο το ελαιόλαδο και το κρασί? Υπάρχουν κι άλλα, ακούμε και για μάρμαρα και για άλλα υλικά. Ένα θέμα είναι αυτό. Δύο είναι οι εισαγωγές από την Κίνα προς την Ελλάδα. Και εδώ πέρα υπάρχει γενικά μια φοβία. Πρέπει οι Έλληνες επιχειρηματίες να φοβούνται τους Κινέζους και τις προοπτικές εισαγωγών? Είναι καλά τα κινέζικα προϊόντα? Τι είναι τελικά εκείνο που έχει σημασία, η χώρα προέλευσης ή οι προδιαγραφές που χαρακτηρίζουν ένα προϊόν? Από ό,τι ξέρουμε σήμερα όλα σχεδόν φτιάχνονται και στην Κίνα. Και τι εξάγουμε τελικά προς την Κίνα? Μόνο λάδι και κρασί ή εξάγουμε και τεχνολογία όπως έχει ακουστεί? Θέλετε να μας πείτε μερικά πράγματα ως ειδικός? Πολύ ωραία. Η ερώτηση σας έχει δύο πλαίσια. Το ένα πλαίσιο, όπως είπατε, για τα προϊόντα. Αρχικά να πούμε ποια προϊόντα εξάγουμε και ποια είναι στην πρώτη γραμμή. Τα πρώτα προϊόντα, στην πρώτη γραμμή βρίσκονται τα χημικά και τα πετροχημικά, λιπαντικά και χημικά προϊόντα. Στη δεύτερη κατηγορία βρίσκουμε και στη δεύτερη θέση βρίσκουμε τα προϊόντα τα δομικά, όπως είπατε μάρμαρα, όπως είπατε δομικά υλικά και διάφορα παρεμφερή προϊόντα. Στην τρίτη κατηγορία βρίσκουμε τα τρόφιμα, όπως είναι το ελαιόλαδο, το κρασί, κάποια άλλα προϊόντα. Μεγάλη παρουσία είχαμε και στον προηγούμενο μήνα που είχα την τιμή να παρευρεθώ στη Σανγκάη, στη ΣΥΑΛ, στη μεγάλη έκθεση τροφίμων και ποτών που έγινε εκεί. Το ελαιόλαδο και τα ελληνικά προϊόντα ήταν στην πρώτη γραμμή. Πολύ σημαντική παρουσία της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με πολύ μεγάλο περίπτερο, καθώς και του ΣΕΒΙΤΕΛ. Ο ΣΕΒΙΤΕΛ, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου, πολύ σοβαρή παρουσία. Μεγάλο ενδιαφέρον των κινέζικων εισαγωγέων, κινέζικων χοντρεμπόρων εκεί. Οι Κινέζοι, από ό,τι γνωρίζετε, όλο και περισσότερο ψάχνουν τη μεσογειακή διατροφή. Αυτό εμείς πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Τα χρήματα για το μάρκετινγκ έχουν ήδη δοθεί από τις όμορες χώρες μας. Δίπλα μας, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Ισπανία, η Γαλλία. Αυτοί έχουν ήδη κάνει το μάρκετινγκ, έχουν προωθήσει τη μεσογειακή διατροφή και απλώς εμείς πρέπει να εκμεταλλευτούμε, να αρπάξουμε την ευκαιρία. Ένα άλλο θέμα που νομίζω έχει μεγάλη σημασία. Το έχω ακούσει έτσι και συμμετέχοντας σε ένα φόρουμ κορυφής για την Κίνα στη Γερμανία πρόσφατα, αφορά στο θέμα της βίζα. Είναι κυρίως, ας πούμε, πολλές φορές σύνεδροι που θέλουν να συμμετάσχουν σε ένα συνέδριο, δεν ξέρουν αν θα πάρουν βίζα ή όχι μέχρι την τελευταία στιγμή. Τι ισχύει? Υπάρχει και ένα πρόγραμμα, το Golden Visa Program. Τι ισχύει με όλα αυτά? Τι γίνεται σήμερα? Ποια είναι η προοπτική? Η χώρα μας
στο νομοθετικό πλαίσιο της Golden Visa, της παροχής Resident Permit στον Κινέζο πολίτη, στο πολίτη τρίτης χώρας, είναι ίσως το πιο ελκυστικό πρόγραμμα σε όλη την Ευρώπη. Εμείς δίνουμε μία Visa, ένα Resident Permit, το οποίο είναι για όλη την Ευρώπη. Μπορεί να ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη. Είναι μόνο με 250.000 ευρώ ανά οικογένεια, και θέλω να το τονίσουμε αυτό, εσείς άμα πάρετε μία Visa, αμέσως θα έχει ο σύζυγός σας, τα παιδιά σας, ακόμα και οι γονείς σας. Άρα είναι το μοναδικό πρόγραμμα που τρέχει έτσι στην Ευρώπη. Στις ημέρες μας, την άλλη εβδομάδα, στο Πεκίνο, το Enterprise Greece που τρέχει και αυτό το πρόγραμμα μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχει μια μεγάλη έκθεση στο Πεκίνο και έχει μεγάλη παρουσία, με περισσότερα από 6-8 περίπτερα που θα κάνουμε ακόμα πιο γνωστό το πρόγραμμα στους Κινέζους. Luxury Property Show, Πεκίνο, 16 Ιουνίου. Ελπίζω ότι τα νούμερα μας δείχνουν ότι η Visa αυξάνεται. Ακόμα και Τούρκοι τώρα τελευταία, από ό,τι έχω ακούσει, έρχονται στη χώρα και αγοράζουν property για να πάρουν αυτό το... Είχε κάνει κάποια ανακοίνωση και η κυρία Κουντουρά πρόσφατα, αν θέλετε να μας πείτε. Η κυρία Κουντουρά έχει κάνει μια ανακοίνωση και για το Visa Program και για τον τουρισμό, αλλά πιο πολύ έχει εστιάσει για το καινούργιο, για την μεγάλη έκθεση που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στο Πεκίνο, την COMT, την China Outbound Tourist Fair, που θα έχει και την παρουσία της Υπουργού, και εκεί το Υπουργείο Τουρισμού έχει περίπτερο, ο ΕΟΤ έχει παρουσία και πιστεύω όλα αυτά μαζί συνδυαστικά να βοηθήσουν να φέρουμε και τον επενδυτή αλλά και τον τουρίστα. Λοιπόν, για τη Visa. Αναφέρατε πριν 250.000. 250.000 ευρώ, τι είναι, το κόστος Visa? Όχι, ή το κόστος επένδυσης? Το κόστος αγοράς ακινήτου στη χώρα μας. Οπότε όταν αγοράσει κάποιος ακίνητο, μετά αυτομάτως έχει δικαίωμα έκδοση resident permit, έκδοση βίζας, άδειας παραμονής, να το πούμε διαφορετικά, για 5 χρόνια. Για 5 χρόνια. Μετά τα 5 χρόνια. Μετά τα 5 χρόνια ισχύει αυτόματα, αν διατηρεί αυτό το ακίνητο, ανανεώνεται αυτόματα για άλλα 5 χρόνια. Εδώ θα σας διακόψω λιγάκι για να ασχοληθούμε λιγάκι με το μεγάλο θέμα του τουρισμού. Θέλουμε και ευελπιστούμε να προσελκύσουμε Κινέζους επισκέπτες τουρίστες. Οι Κινέζοι έχουν αρχίσει να επισκέπτονται την Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια και μάλιστα τη Γαλλία είχε πολύ καλά αποτελέσματα από την αρχή. Εδώ έρχονται μόνο 100.000 και ούτε καν. Το θέμα είναι τι δεν κάνουμε σωστά, τι πρέπει να κάνουμε για να αναπτύξουμε αυτό το προϊόν. Η Ελλάδα ενδιαφέρει την Κίνα. Έχω πάει και προσωπικά στην Κίνα 2 φορές, έχω μιλήσει με πολλούς ανθρώπους και η Ελλάδα φαίνεται ότι τους ενδιαφέρει, την θαυμάζουν, θεωρούν ότι είναι εκείνη και εμείς οι δύο λίκνη του πολιτισμού, Ανατολή και Δύση. Σωστά. Το θέμα είναι τι δεν κάνουμε σωστά. Και πέρα από αυτό έχουμε και ένα προϊόν εξαιρετικό, την κρουαζιέρα, η οποία δείχνει ότι θα μπορούσε να είναι ιδανική για τους Κινέζους που δεν ενδιαφέρονται να χάνουν χρόνο, αλλά θέλουν να επισκέπτονται συγκεκριμένα σημεία, προορισμούς, μνημεία και εκεί που τους ενδιαφέρει να διαθέσουν το χρόνο τους. Πολύ σωστά. Πείτε μας μερικά πράγματα. Αναφέρατε τη λέξη Γαλλία. Θα σας πω ότι η χρονική συγκυρία σήμερα είναι υπέρ μας. Η Γαλλία με τις τρομοκρατικές ενέργειες, το Λονδίνο με τις τρομοκρατικές ενέργειες, η Γερμανία και όλες αυτές τις χώρες έχουν αποτρέψει πια τους Κινέζους να ταξιδεύουν στην κεντρική Ευρώπη. Αυτό πρέπει εμείς άμεσα να το εκμεταλλευτούμε. Σήμερα λέμε, το 2017, αναμένουμε μια αύξηση γύρω στο 20% των Κινέζων τουριστών και των Κινέζικων αυξήσεων, των Κινέζικων αφήξεων, με συγχωρείτε. Θα πω μόνο δύο αριθμούς. Θέλω να γνωρίζουμε, που πολλοί δεν γνωρίζουν, 120 εκατομμύρια Κινέζοι ταξιδεύουν εκτός της χώρας τους για διακοπές. Μόνο 6 εκατομμύρια φτάνουν στην Ευρώπη. Ξέρετε πόσο είναι το ποσοστό, κυρία Μανούσου, που επισκέπτονται τη χώρα μας? Φαντάζομαι 1%. Είσαστε πολύ κοντά, 1,5%. Φανταστείτε ότι σε αντιστοιχεία η χώρα Βουλγαρία, θα πω Βουδαπέστη, έχει φτάσει στο 7,8% αυτού του ποσοστού. 8% όλων των τουριστών που επισκέπτονται την Ευρώπη, Κινέζων, πάνε στη Βουδαπέστη. Γιατί? Τι έχει να προσφέρει η Βουδαπέστη, μπορείτε να ρωτάω εγώ. Έχει ήλιο, έχει θάλασσα, έχει Μεσόγειο, έχει διατροφή, τίποτα από όλα αυτά. Ξέρετε τι έχει? Έχει μία απευθείας πτήση. Όχι μία, πάρα πολλές απευθείας πτήσεις. Έχει China Bank. Έχει investment από άλλους Κινέζους οργανισμούς. Αυτό το πράγμα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και αυτό που ακούστηκε και στο πρόσφατο ταξίδι του Πρωθυπουργού, ότι πραγματικά από το Σεπτέμβριο περιμένουμε την απευθεία σύνδεση Πεκίνο-Αθήνας να γίνει πραγματικότητα κάποια φορά. Ναι, κάποια γιατί επενδυτές έχουμε Κινέζους και στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ίσως να εκπαιδεύσουμε
τις τουριστικές επιχειρήσεις, τις ελληνικές, στο προϊόν πώς πρέπει να διαμορφωθεί για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των Κινέζων. Θυμάμαι σε ένα σεμινάριο παλιά, είχαν πει ότι οι Κινέζοι προσπάθησαν να προσελκύσουν Ευρωπαίους, έφτιαξαν προϊόν που να ικανοποιεί τους Ευρωπαίους. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς από την πλευρά μας. Πρόσφατα διαβάζουμε στο China Daily, στην εφημερίδα, την καθημερινή εφημερίδα, ότι στη Βιέννη πάνω από 150 tourist operators, πήραν μέρος σε σεμινάρια από Κινέζους. Πώς υποδεχόμαστε τους Κινέζους, τι τους προσφέρουμε, δεν θα τους προσφέρουμε αυτά που θα προσφέραμε σε έναν Αμερικάνο, Αυστραλό ή Βορειοευρωπαίο τουρίστα. Άρα πρέπει και εμείς να φτιάξουμε ένα προϊόν για τους Κινέζους. Αναφέρατε πριν την κρουαζιέρα. Ευτυχώς ξεκίνησε η κρουαζιέρα με τον Olp και πια Costco Olp. Έχουμε πια κινέζικη του κρουαζιέρα και στην Ελλάδα. Τα νούμερα είναι πολύ θετικά. Να φανταστείτε ότι η κρουαζιέρα στους Κινέζους έχει μπει τα τελευταία χρόνια. Μόνο 2,6 εκατομμύρια το 2016 Κινέζοι ταξιδέψανε και κάναν τις διακοπές τους μέσω κρουαζιέρας. Βέβαια αυτό έγινε πολύ κοντά στις χώρες τις κοντινές, Κορέα, Ιαπωνία και τις γύρω χώρες, το γύρω περιβάλλον. Έχω εδώ ένα στοιχείο ότι το China Cruise and Yacht Industry Association το 2020 πιστεύει ότι αυτός ο αριθμός των 2,6 εκατομμύρων θα φτάσει στα 30 εκατομμύρια. Φανταστείτε πόσοι περισσότεροι μπορεί να είναι και για τη χώρα μας. Ευχαριστούμε πολύ για όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Όλα δείχνουν ότι αν αξιοποιήσουμε σωστά το περιβάλλον και τη σχέση μας και τη διάθεση των Κινέζων προς την Ελλάδα, μπορούμε να πετύχουμε πολύ καλά αποτελέσματα τόσο στις εξαγωγές μας όσο και στις εισαγωγές. Ας σημειώσουμε εδώ ότι ο τουρισμός είναι εξαγώγημο προϊόν, άρα στην πραγματικότητα ανεβάσουμε αυτή την προοπτική εξαγωγών. Βεβαίως, με το να φέρνουμε Κινέζους. Εμείς είμαστε στη διάθεση όλων των επιχειρηματιών και όλων των φορέων που μπορούμε να βοηθήσουμε από τις γνώσεις μας, τις λιγοστές γνώσεις που έχουμε αυτά τα χρόνια, να τις μεταφέρουμε και μαζί να κάνουμε το επόμενο βήμα για να φέρουμε περισσότερο τουρισμό και περισσότερο χρήμα στη χώρα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μούσο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.